με την ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων να γίνεται κατάρθρο, κάτι που σημαίνει μια πολύ ωραία διαδικασία για το τελικό αποτέλεσμα, η συζήτηση για τις τυχόν επιπτώσεις της παρέμβασης του κράτους για τα δημόσια πανεπιστήμια έχει φουντώσει. Το φοιτητικό κίνημα έχει μπει μπροστά σε αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση εκφράζοντας ανοιχτά τις αντιρρήσεις και επιχειρηματολογώντας σχετικά ενώ τι σοβαρέ επιφυλάξει για το μέλλον των δημόσιων πανεπιστημίων εκφράζει και η Σύνοδο των Βρυτάνιων. Όσο περισσότερο προχωράει η συζήτηση, όμω, τόσε περισσότερε παράμετροι έρχονται στο προσκήνιο και μία από αυτέ είναι και η άνηση μεταχείριση μεταξύ μη κρατικών και δημόσιων πανεπιστημίων. Με τι συνθήκε να ευνοούν αναμφίβολα τα πρώτα, όπω ανέφερε ο πρόεδρο τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο καθηγητή Σπυρίδων Κονιτσιώτη ήταν μεταξύ εκείνων που υποστήριξαν Δημόσια που στάσεται υπέρ τη ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Από θέση αρχή, μάλιστα, και επειδή δεν πρόκειται, όπω είπε, για κάτι παράνομο, αλλά και επειδή δεν ανήκει σε εκείνου που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Στην πορεία όμω, όπω ανέφερε και ο ίδιο, όπω και οι συνάδελφοί του καθηγητέ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ευρύτερα, διαπίστωσαν πω αυτό που προωθεί η κυβέρνηση θα επιφέρει τελικά ένα τεράστιο πλήγμα στη λειτουργία των Επαρχιακών Πανεπιστημίων από θέση αρχή είμαι και θα εξακολουθήσω να είμαι υπέρ τη ελευθερία να, να υπάρχουν δραστηριότητε που δεν είναι παράνομε. Όπω είπα και στην τοποθέτησή μου, το να θέλει κανεί να παρέχει ε, ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι καθόλου θεμητό. Δεν θα πουλάει ναρκωτικά, θα παρέχει δημόσια εκπαίδευση, που είναι καλό αυτό. Επίση, δεν είμαι από του ανθρώπου που θέλουν να λένε όχι σε όλα. Υπάρχει μια μερίδα συνανθρώπων μα και συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο που ε, 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 από σύστημα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμιση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ούτε αυτό είναι σωστό. Παρ' όλα αυτά, και, και λόγω τη ιδιότητά μου ω καθηγητή τη ιατρική, μελετώντα το νομοσχέδιο και βλέποντα τι πρόκειται να γίνει, διαπιστώσαμε ότι ε, τα επαρχιακά ιδίω ε, πανεπιστήμια πλήττονται με αυτόν τον τρόπο, διότι μπορεί να αποψηλωθούν από επιστημονικό προσωπικό. Διότι πλέον το δέλεαρ ενό συναδέλφου να πάει στην Αθήνα σε ένα ιδιωτικό ε, πανεπιστήμιο με πολύ καλύτερο μισθό, ίσω με καλύτερε συνθήκε εργασία, θα έχει περισσότερο προσωπικό, θα μπορεί ταυτόχρονα να δουλεύει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο όπω όπως ίσως εργάζονταν μέχρι τότε, άρα θα δημιουργήσει συνθήκες άνισου ανταγωνισμού. Επίση, οι γραφειοκρατικέ δυνατότητε που δίνονται στα μη κρατικά πανεπιστήμια δεν δίνονται τώρα για τα κρατικά, τα οποία είναι στραγγαλισμένα σε μια σφιχτική γραφειοκρατία από το Υπουργείο και ενώ θα πρέπει να είναι παντελώ αυτόνομα, δεν είναι. Άρα φαίνεται ότι το παιχνίδι δεν παίζεται με του ίδιου όρου. Με βάση αυτό λοιπόν δημιουργεί ανισότητε και φοβόμαστε ότι ε, οι προβλήματα που ήδη έχουμε σαν επαρχιακό ε, πανεπιστήμιο και επαρχιακή ιατρική σχολή ίσω γιγαντωθούν. Άρα έχουμε αυτέ τι αμφιβολίε που ελπίζουμε να διορθωθούν ίσω στο μέλλον. οι σχολέ υψηλή ζήτηση όπω η ιατρική ή και οι νομικέ είναι αυτέ που θα πληρώσουν το μάρμαρο σε πρώτη φάση. Πιστεύω ναι ότι επειδή η ιατρική είναι πολύ δημοφιλή σχολή, ήδη φαίνεται ότι από τι πρώτε ιδιωτικέ σχολέ που θα γίνουν θα είναι μια ιατρική σχολή. Οπότε πράγματι το πρόβλημα είναι άμεσο φαίνεται. Και αν δεν υπάρξουν διορθωτικά μέτρα και διορθώσει σημαντικέ. Προ όφελο του δημοσίου πανεπιστημίου, ο ανταγωνισμό θα είναι κάπω άνυσο. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση κάποιο να παρέχει δραστηριότητε τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει σε βάρο των δημοσίων πανεπιστημίων, τα οποία τώρα ε, έχουν πολλά προβλήματα από έλλειψη πόρων και προσωπικού, ιδίω τα επαρχιακά. Να σα πω ότι για την ιατρική σχολή μα, η, η Ιατρική Σχολή Αθηνών έχει περίπου νομίζω τώρα, δεν είναι ακριβής αριθμός, 700 μέλη ΔΕΠ, 700 καθηγητές και εμείς έχουμε 130. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οι φοιτητές μας δεν είναι πολύ περισσότεροι, περίπου οι ίδιοι. Άρα πραγματικά βλέπετε τι συνθήκε λειτουργούν τα, τα, επαρχιακά πανεπιστήμια. Θα έπρεπε αυτό πρώτα να διορθωθεί ώστε να σταθούμε αυτάρκη και δυνατή και μετά να συνεχίσει αυτή η συζήτηση για τα δημόσια πανεπιστήμια που η θέση αρχής νομίζω δεν είναι αρνητική εκ πρώτη όψεω.